τουρνουά που για άλλη μια φορά μεταμορφώθηκε με αλλαγές στα προκληματικά και με συνδιοργάνωση πολλών κρατών δίχως να υπάρχει μία μόνο διοργανώτρια χώρα. Είμαι σίγουρος πως με το σφύριγμα της λήξης θα αρχίσει και η αποτίμηση της επιτυχίας ή μη αυτών των καινοτομιών. Ένα πράγμα δεν αλλάζει ποτέ και αυτό είναι η αγάπη του κόσμου για το ποδόσφαιρο. Ας ελπίσουμε να απολαύσουμε όλοι τον τελικό και ας κερδίσει ο καλύτερος. Υπέροχη η θέα από το εσωτερικό του Wembley και ανεξάρτητα από τον αγώνα που παρακολουθείς, η αίσθηση είναι πάντα ξεχωριστή. Όλοι όρθιοι τώρα για τον εθνικό ύμνο της Ιταλίας. Περί συλλογής για όλους. Ο σημαντικότατος αυτός τελικός, όπου να είναι, ξεκινάει. Ας ελπίσουμε να έχουμε έναν διασκεδαστικό τελικό με ανατροπές. Τα νεύρα όμως και η ένταση συχνά έχουν τον πρώτο λόγο στη τέτοια μάτς, οπότε το θέαμα πάει περίπατο. Μπονούτσι θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική. Μόμπιλε! Αριστουργηματική παλιά, μπράβο του. Μάλλον πήγε για θεαματικό τελείωμα, αλλά δεν του βγήκε καθόλου. Κρίμα για τον συμπαίκτη του που τον τροφοδότησε άψογα. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Κελίνη. Δεν θα τα καταφέρει. Θα ψάξει το γκολ. Μεγάλη ατυχία. Αν έμπαινε θα ήταν ένα άκρος θεαματικό γκολ. Τέτοιες φάσεις περιμένει ο κόσμος από έναν τελικό.
Μάρκο Βεράτη. Μπονούτσι. Θα δίνει όλα εκεί στο δεξιάκρο. Στέλνει την μπάλα. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Αστόχησε στο σουτ. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του. Πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Πάει να την περάσει. Immobile! Αυτό το γκολ έχει τεράστιο ειδικό βάρος. Τους φέρνει ακόμα πιο κοντά στο όνειρό τους. Έπαιξαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Οι επιτιθέμενοι εδώ ενήργησαν πραγματικά δίστακτα. Με το που είδαν την αδυναμία στην αντίπαλη άμυνα, τη χτύπησαν με τοπικά και φυσικά δικαιώθηκαν. Κατάφεραν και πέτυχαν το πρώτο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό γκολ. Το πρώτο γκολ είναι πάντα πολύ σημαντικό. Πόσο μάλλον σε έναν τελικό σαν κι αυτόν. Συνέχεια με πλάγιο. Αλλάζει παιχνίδι. Μάρκο Βεράτη προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Stones. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. Και είναι 1-0. Και ο τερματοφύλακας θα αποκρούσει. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Walker. Sterling. Ναι. Πέρασε η παλιά. Κέιν! Πολύ καλή προσπάθεια και από τους δύο. Αν έμπαινε θα ήταν ένα άκρος θεαματικό γκολ. Τέτοιες φάσεις περιμένει ο κόσμος από έναν τελικό. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Διακενάει η ευκαιρία. Και να ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή για ένα πρώτο μέρος που κύλησε αρκετά εύκαστα. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Αυτά ήταν τα πρώτα 45 λεπτά του τελικού. Τι συμπεράσματα βγάζεις ως τώρα? Εντάξει, είναι φυσικό όταν πηγαίνεις στα αποδυτήρια και έχεις το προβάδισμα στο σκορ, έχεις και το ψυχολογικό αβαντάζ. Αλλά βέβαια αυτό δεν φτάνει. Θα πρέπει στο δεύτερο μέρος να έχεις. Σουτάρι με δύναμη. Είναι εντελώς άστοχο. Με αυτή την ατομική προσπάθεια εξέθεσε την αντίπαλη άμυνα. Για καλή του τύχη όμως ήταν άστοχος. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Jordan Henderson. Ο Kane με την μπάλα. Kane. Προσπαθεί να διασπάσει. Κέιν! Φοβερή απόκρουση ο Ντοναρούμα.
Εδώ ζορίστηκε ο Πορτιέρε. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλάγιο. Βγάζει τη σέντρα. Γεννάει και χαλιά. Αφέρισε ωραία. Να και το βολέ. Οι αμυντικοί εδώ μάλλον ανακουφίστηκαν. Τζόρνταν Χέντερσον. Λορέντσο Ινσίνι. Δοκιμάζει ένα. Ωραία η παλιά. Το τελείωμα όμως όχι και τόσο. Πολύ θεαματική φάση. Τον έβγαλε οριακά στην πλάτη της άμυνας. Αλλά βέβαια αυτός δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ζορζίνιο ψάχνει να διαπεράσει την Ιμόμπιλε. Πολύ έξυπνη παλιά. Φανταστική η κάθε την παλιά που το έβγαλε. Παρά την απόσταση που του χώριζε, κατάφερε και τον βρήκε με μεγάλη ακρίβεια. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγώνα. Και τώρα έχουμε μια διπλή αλλαγή. Ναι, ένα γερό φρεσκάρισμα για την ομάδα. Προφανώς ο προπονητής ένιωσε την ανάγκη γι' αυτό. Κέιν. Ευκαιρία ο Φόντερ. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνει συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Ιμόμπιλε! Το πέτυχε! Πλέον αρχίζουν να τους χάνουν οι αντίπαλοι. Θέλει προσοχή εδώ. Φανταστική ενέργεια. Τα έκανε όλα μόνος του. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μία κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Στέλνει την μπάλα στο τερματοφύλακά του. Κινείται προς τα εμπρός. Τη στέλνει μακριά. Χέντερσον. Τζόρνταν Χέντερσον. Λίγο έλειψε να μπει. Και σχεδόν αμέσως μετά ακούγεται και η λήξη του παιχνιδιού. Η Ιταλία πανηγυρίζει. Είναι η καλύτερη ομάδα της Ηπείρου. Οι άξιοι νέοι κάτοχοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και ναι, έφτασε η ώρα για την ανταμοιβή των παιχτών, για όλη την πορεία. Επίσης, συγχαρητήρια και στον προπονητή που έκανε πράγματα και θάματα, αλλά και στους οπαδούς που ακολούθησαν την ομάδα και στα εύκολα και στα δύσκολα.